Μια βροχερή μέρα στα μέσα του Σεπτέμβρη μας βρίσκει πανέτοιμους για την πραγματοποίηση μιας νέας διήμερης ψαρευτικής εξόρμησης. Την ομάδα αποτελούν ο Αντώνης, ο Βασίλης και ο Νότης, επιλέγοντας σαν προορισμό τη φορά αυτή την πανέμορφη Τζιά. Η Τζιά αποτελεί έναν πολύ κοντινό προορισμό για όποιον θελήσει να την επισκεφθεί. Απέχει μόνο μία ώρα από το λιμάνι του Λαβρίου, με τη συχνότητα των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών να την καθιστά πολύ εύκολα προσβάσιμη. Πρόκειται για ένα γραφικό νησί των Κυκλάδων που ξεχωρίζει για τη μοναδική αρχιτεκτονική του. Η ακτογραμμή του αποτελείται από άγρια βράχια που σχηματίζουν πολλούς κόλπους, στις άκρες των οποίων δημιουργούνται πανέμορφες παραλίες. Εκμεταλλευόμενοι τις καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν, επιλέξαμε να ξεκινήσουμε το ψάρεμά μας σε μια βορεινή παραλία του νησιού. Ο κυματισμός που επικρατούσε στην παραλία αποτελούσε τις ιδανικότερες συνθήκες για το ψάρεμά μας. Χωρίς να χάσουμε χρόνο, ξεκινήσαμε να στείλουμε τον εξοπλισμό μας.
Ευτυχώς η βροχή που ξεκίνησε να πέφτει όταν ρίξαμε και το τελευταίο καλάμι στη θάλασσα δεν κράτησε πολύ. Όταν μετά από λίγο νύχτωσε, τα ψάρια έκαναν την εμφάνισή τους. Η αρχή έγινε με μία μουρμούρα που έπιασε ο Βασίλης με δόλωμα Φαράω. Όσο κυλούσε η βραδιά, η παρουσία των ψαριών ήταν όλο και πιο έντονη, με τους αργούς και τις μουρμούρες να κυριαρχούν.
τέλος το νυχτερινό ψάρεμά μας έδωσε μία δυνατή ξαφνική νεροποντή που δυστυχώς κράτησε μέχρι το ξημέρωμα. Το πρωί μας βρήκε και πάλι να ψαρεύουμε, με τα ψάρια να συνεχίζουν να τρώνε τα δολώματά μας. Όμως αυτό δεν διήρκεσε πολύ, μιας και η βροχή έκανε και πάλι την εμφάνισή της. Έτσι, μαζέψαμε τον εξοπλισμό μας και επιστρέψαμε στο λιμάνι της Κορυσίας για ξεκούραση. Νωρίς το απόγευμα, ξεκινώντας για το δεύτερο προορισμό μας, συναντήσαμε κάποιους φίλους που ψάρευαν στην παραλία της Κορυσίας και μαζί τους ξεκινήσαμε για το ψάρεμά μας. Ο ουρανός είχε πλέον καθαρίσει και με αφορμή τους βόρειους άνεμους που συνεχίζονταν, κατευθυνθήκαμε και πάλι στη βόρεια πλευρά του νησιού. Αυτή, επιλέξαμε μια βραχώδη περιοχή για να ψαρέψουμε έως τη δύση του ηλίου, με την τεχνική του rock fishing. Λόγω της μορφολογίας της ακτής, αλλά και των έντονων καιρικών συνθήκων, τα καλάμια που χρησιμοποίησαμε ήταν λίγα. Οι αρματοσιές που χρησιμοποίησαμε ήταν κατάλληλες για άγριους βυθούς, έτσι ώστε να αποφύγουμε τα πολλά μπερδέματα.
οι μικρές λαπίνες είχαν την τιμητική τους, αφού κάθε φορά που σηκώναμε κάποιο από τα καλάμια μας, πιάναμε και από μία. Πριν νυχτώσει, ο Αντώνης έπιασε ένα καμπανά με δόλωμα Αμερικάνο. Που έπιασε ο Βασίλης, αποτέλεσε και το τελευταίο ψάρι της εξορμησής μας. Η περιορισμένη ορατότητα και το άγριο έδαφος έκαναν το σημείο ακατάλληλο για νυχτερινό ψάρεμα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μαζέψουμε τον εξοπλισμό μας και να πάρουμε το δρόμο του γυρισμού. Που δεν ευνόησαν όσο θέλαμε τη διήμερη ψερευτική μας εξόρμηση, φύγαμε από τη Τζιά με τις καλύτερες εντυπώσεις. Διαθέτει αξιόλογους ψαρότοπους που αποτελούν έναν από τους λόγους που θα μας κάνουν να την επισκεφτούμε και πάλι πολύ σύντομα.